Και επειδή η εισήγηση που μα δώσατε είναι αόριστη κατά τη γνώμη μα, πρέπει κάποιο να διαβάσει τη μελέτη για να καταλάβει ακριβώ τι στοχεύσει. Θεωρούμε ότι αυτό το... Αυτό το... αυτή η μελέτη, να το πω καλύτερα, έρχεται να τρέξει του σχεδιασμού τη κυβέρνηση για την περιβόητη κλιματική αλλαγή. Να υλοποιήσει δηλαδή το νομοσχέδιο που είναι στα σκαριά τη πολιτική το νομοσχέδιο που είναι στα σκαριά τη εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση των νερών και των δασών, που θα έρθει το επόμενο διάστημα. Και αυτά έρχονται να κουμπώσουν όλα με αυτά τα λεγόμενα σχέδια σε όλε τι περιφέρειε. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται και με επιπρόσθετα με τι καταστροφικέ πλημμύρε να τρέξουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, να παραδώσει δηλαδή το φυσικό πλούτο τη χώρα μα στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και γιατί το λέμε αυτό. Το λέμε γιατί μέσα από τη μελέτη που διαβάσαμε, ελπίζω να τη διαβάσετε όλοι, είναι υποκριτική ανησυχία για την προστασία του περιβάλλοντος όταν μιλάνε για το πράσινο New Deal, αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζουν και η μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος, ξέρετε, είναι ο πόλεμος, έτσι, και οι νεκροί από αυτού που... Και οι βόμβε που ρίχνονται και η υποκριτική ανησυχία αυτοί που έριξαν ατομικέ βόμβε για την καταστροφή του περιβάλλοντο νομίζω ότι είναι υποκριτική. Ταυτόχρονα, τα 140 εκατομμύρια που δίνονται στη μελέτη έτσι, για πράσινες επενδύσεις, όταν η χρηματοδότηση του τεχνικού προγράμματος της περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2024 είναι μόλις 5,5 εκατομμύρια, το 2% δηλαδή, για την πλημμυρική προστασία. Και όταν το σχέδιο της κυβέρνησης για, το, για τη Θεσσαλία 2030 είναι μόλις 90 εκατομμύρια για την πλημμυρική προστασία, το 2% δηλαδή, από το 4,5 δις. Όπω επίση και μέσα στη μελέτη μιλάει για το ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου γι' αυτό λέμε ότι είναι υποκριτικό, όπου το 0,7% προβλέπεται για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη τη χρηματοδότηση. Άρα η πραγματική στόχη τη πράσινη συμφωνία δεν είναι να προστατευτεί το περιβάλλον, αλλά να βρούνε διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια αυτά που, που γεννούν τις κρίσεις. Επίση, μιλάει και για, την προστα... και για την Οδηγία 2000 για το Νερό, που κουβεντιάσαμε πριν, ήρθαν και οι εργαζόμενοι και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους για την εμπορευματοποίηση του νερού και τη διαχείρισή του. Και από αυτή τη σκοπιά, αυτές οι ανώνυμες εταιρείε θα κάνουν τέτοιες μελέτες σε αυτά τα ενταγμένα προγράμματα και έργα, Ούτω ή άλλω, έχουμε ξανακουβεντιάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα σχέδια των Λαναδών των και, και εκεί έρχονται να κουμπόσουν όλα αυτά. Δηλαδή ότι τα φράγματα είναι πανάκριβα, ότι τε, τε, αντιπλημμυρικά έργα έχουν κόστο-όφελο και καμιά σχέση δεν έχουν λοιπόν με την προστασία από τι πλημμύρε. Ενώ επίση η μελέτη μιλάει για την εφαρμογή τη ΚΑΠ. Πριν δύο εβδομάδε εδώ ψηφίσαμε τα αιτήματα των αγροτών που λέγανε ότι δεν θέλουν να εφαρμοστούν η ΚΑΠ, η, ΚΑΠ, η οποία προβλέπει το ξεκλήρισμα της αγροτιάς και το, το κόψιμο των ενισχύσεων από τον πρώτο πυλώνα και τον πάει στο δεύτερο πυλώνα, που είναι οι πράσινες επενδύσει. Άρα λοιπόν, ή στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών, ή τους ξεκληρίζουμε και θα μπουν σε, παραγωγικές, σε παραγωγική γη ΑΠΕ, που θα γεννούν προβλήματα και επισητιστικής ασφάλειας, αλλά και το ρεύμα θα είναι πανάκριβο. Έχουμε λοιπόν πειρα από όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να πούμε και το εξή. Για, γιατί το λέμε ότι είναι υποκριτικό η προστασία του περιβάλλοντο. Στο σχέδιο που μα δώσατε, εδώ, το σχέδιο τη μελέτη, γαζώνει τον όλυμπο και τα άγραφα από ανεμογεννήτριε. τι. Ο, να τελειώσει το τοποθέτηση και θα μπορείτε να πείτε. Ναι. Τους, τους, τα, γαζώνει. τα γαζώνει. Αυτό είναι προστασία του περιβάλλοντος, περιοχές Natura. Και σήμερα εμεί θα ψηφίσουμε να γαζωθούν τα άγραφα και ο Όλυμπος, Όχι ότι δεν υπάρχουν τέτοια νομοθετικά ζητήματα. Δεν λέω ότι εμεί θα. Απλώ μπρόχνουμε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν ότι θεωρούμε ότι είναι υποκριτική η προστασία του περιβάλλοντο όταν μετατρέπουν μνημεία φυσική ομορφιά σε μεγάλε μπαταρίε. Και ρεύμα φτηνό δεν βλέπουμε και ταυτόχρονα δημιουργούνται προβλήματα αντιπλημμυρικών φαινομένων από την ε, τεράστιων δρόμων με αυτές τις ε, ε το Και, άρα λοιπόν σε αλλαγή συσπήρωση διαφωνούμε με αυτούς τους σχεδιασμούς. Δεν έχουν καμιά σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε και με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Θα φέρουν αυτές οι αλλαγές τις επόμενες καταστροφές.